Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κανάλια στο Audacity. Ανοίγουμε την εφαρμογή. Για να δημιουργήσουμε ένα στερεοφωνικό κανάλι, track, από τη γραμμή μενού επιλέγουμε κομμάτια, νέο, στερεοφωνικό κομμάτι. Στην οθόνη εμφανίζεται το νέο στερεοφωνικό κανάλι. Μπορούμε αμέσως να μετονομάσουμε το κανάλι που δημιουργήσαμε και να του δώσουμε ένα όνομα που να έχει σχέση με τους ήχους που θα βάλουμε στο κανάλι αυτό. Κάνουμε κλικ στο βελάκι και πληθρολογούμε το νέο όνομα. Κάτω από το βελάκι υπάρχουν και άλλες επιλογές για τη διαχείριση του καναλιού που μόλις δημιουργήσαμε. Όταν έχουμε πολλά κανάλια ήχου και πατήσουμε το κουμπί σιγή στο κανάλι μας, τότε όταν κάνουμε αναπαραγωγή το κανάλι αυτό που έχει σιγή δεν θα ακούγεται. Αντίθετα, αν πατήσουμε το κουμπί solo, τότε αν κάνουμε αναπαραγωγή θα ακουστεί μόνο το κανάλι αυτό. Τέλος, υπάρχουν και δύο slider. Το πρώτο slider είναι η απολαβή, gain. Με αυτό αυξομειώνουμε τη στάθμη έντασης σε decibel όλου του καναλιού. Με το άλλο slider μετακινούμε τον ήχο του καναλιού στο χώρο, δεξιά ή αριστερά. Ας δημιουργήσουμε και το δεύτερο κανάλι για την ηχητική ιστορία. Από τη γραμμή μενού επιλέγουμε κομμάτια, νέο, στερεοφωνικό κομμάτι. Μετονομάζουμε το κανάλι και του δίνουμε το όνομα Voice Traffic Police, αφού σε αυτό θα μπουν τα αρχεία ήχου που έχουν σχέση με τον αστυνομικό της τροχέας. Αν συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία, θα προκύψει το παρακάτω αρχείο στο Audacity. Σε αυτό έχουμε δημιουργήσει όλα τα κανάλια που θα χρειαστούν για να οργανωθούν οι ήχοι της ιστορίας μας. Πέρα από τα προηγούμενα κανάλια, έχουμε δημιουργήσει και τα ακόλουθα. Το Sound Ambience για τα αρχεία ήχου που έχουν σχέση με το ηχητικό περιβάλλον της ιστορίας. Δύο κανάλια Sound Effects για τα ηχητικά εφέ, το κανάλι Music Track για το μουσικό κομμάτι που ακούγεται στην ιστορία και το κανάλι Voice Narrator όπου θα μπουν τα αρχεία ήχου με τη φωνή της αφηγήτριας.